Λοιπόν, πολλές φορές εμείς εδώ στο ΣΠΙΣ είχαμε πει ότι ετοιμάζονται και εταιρείες, μεγάλες εταιρείες ναυτιλιακές, να βγουν ακόμα και από τα χρηματιστήρια που είναι σειγμένες και ότι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Να λοιπόν, που έτσι ήρθε αυτή η επιβεβαίωση των πληροφοριών. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και για το θέμα της ναυτιλίας μαζί με τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη, τον οικονομικό διευθυντή της George Mundreas. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μας τα έχετε πει πολλές φορές ότι ο κλάδος ναυτιλίας δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του και ότι μεγάλες εταιρείες, κόλωσοι, που στο παρελθόν μεσουρανούσαν, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και οι σειγμένες, αν θυμάστε, είναι εδώ και 2-3 μήνες που σας έλεγα ότι οι σειγμένες όντως έχουν πρόβλημα. Δεν είναι η μόνη η εταιρεία που αναφέρεται. Υπάρχουν... Απλά είναι τώρα στην επικαιρότητα, γι' αυτό ακριβώς, και το αναφέραμε. Υπάρχουν και άλλες. Ούτε αυτό που συμβαίνει στη συγκεκριμένη εταιρεία είναι κάτι το περίεργο. Αυτή τη στιγμή το θετικό που υπάρχει ακόμη στην ναυτιλιακή αγορά είναι ότι οι τράπεζες, και το αναφέρω και στην ανάλυση μου, ουσιαστικά ακόμη δεν έχουν τραβήξει το χαλάκι από τα πόδια των πλειοκτητών. Ακόμη προσπαθούν και αυτές να σταθούν στο πλευρό τους, με διάφορους τρόπους, αν θέλετε, επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών υποχρεώσεων και ούτω καθεξής. Φυσικά αυτό, αν η ναυλαγορά κρατήσει για αρκετό διάστημα σε χαμηλά επίπεδα, που μάλλον αυτό δείχνει, καταλαβαίνετε ότι και οι τράπεζες έχουν ένα σημείο που θα αρχίσουν πια οι απαιτήσεις ίσως να γίνονται πιο έντονες και πιο ισχυρές. Να, για όσους δεν γνωρίζουν, ίσως υπάρχουν τράπεζες που εξειδικεύονται αποκλειστικά και μόνο στο ναυτιλιακό. Σωστό. Ή και όλες οι τράπεζες έχουν ξεχωριστό ναυτιλιακό κομμάτι. Mm-hmm. Αλλά επίσης στο εξωτερικό υπάρχουν και μεγάλες τράπεζες που είναι αποκλειστικά και μόνο πάνω στα δάνεια των ναυτιλιακών πολύ εταιριών. Σωστά. Πολύ σωστά. Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν. Πάντως, όταν ακούμε αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά, κύριε Λογοθέτη, σε μια εταιρεία, και παίρνουμε παράδειγμα, επειδή ήρθε στην επικαιρότητα τώρα η τράσεψη του κύριου οικονόμου, ζημίες 2,8 δισεκατομμύρια mm-hmm. δολάριων, είναι για κάποιον που μας ακούει είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και ίσως απαγορευτικό για μια εταιρεία, ώστε να συνεχίσει να κάνει οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, αυτό είναι που. Πώς λειτουργεί η ναυτιλία, δηλαδή. Αυτό είναι γενικά που ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Όπως έχουμε πει, η ναυτιλία είναι ιδιαίτερα μεγάλης κεφαλιακής έντασης. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και η ναυτιλία χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να υπάρξει. Οπότε κάποιοι βλέπουν ότι μια εταιρεία η οποία έχει γιγαντωθεί από πίσω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ανάπτυξης αυτής της εταιρείας βασίζεται πάνω σε δάνεια. Αν λοιπόν καταλαβαίνουν ότι αν λοιπόν η αγορά δεν μπορεί να συντηρήσει, αν θέλετε, τη λειτουργία των πλοίων και να δώσει και περισσότερα κερδοφορίας, αυτό από εκεί και πέρα μετά αρχίζει και δυσκολεύει τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, ούτε μυστήριο, ούτε περίεργο αυτό που συνέβη τώρα. Κάποιοι άνθρωποι είχαν κάνει επενδύσεις, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε κάνει εκτός από τα πλοία μεταφοράς φορτίου, τα οποία υποφέρουν το τελευταίο διάστημα, είχε και έκθεση σε πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και το καθεξής. Όλοι αυτοί οι κλάδοι στην παρούσα φάση ουσιαστικά έχουν υποστεί μια καθίζηση. Τεράστια ζημιά, όχι απλά καθίζηση, τεράστια ζημιά. Τα δάνεια όμως τρέχουν. Δηλαδή καλείται αυτός ο άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος και για οποιαδήποτε επιχείρηση, δεν είναι μόνο η ναυτιλία, ο οποίος έχει επενδύσει κάποια κεφάλαια και έχει πάρει και ένα δάνειο για να αναπτυχθεί. Σε μια φάση που η αγορά δεν τραβάει, θα πρέπει αυτός να σταθεί στις υποχρεώσεις του. Είναι φύση αδύνατο. Ζητούν οι τράπεζες από τις ναυτιλιακές εταιρείες να αντικαταστήσουν τις εγγύσεις που έχουν δώσει. Γιατί πλέον, επειδή έχουν υποστεί πολλά πράγματα, υπάρχει μια μεγάλη καθίζηση, όπως είπατε κι εσείς, δεν πάει καλή ναυτιλία, πέφτουν και οι τιμές σε πολλά πράγματα. Έχουν ζητήσει αντικατάσταση εγγύσεων. Κοιτάξτε, ή αυτό δεν έχει. Δεν τραβούν το χαλί, όπως μας είπατε νωρίτερα. Ακόμη προσπαθούν οι τράπεζες, γιατί και αυτές δεν θέλουν να γράψουν ούτε ζημιά στον ισολογισμό τους, αλλά και τα όρια αντοχής τους φτάνουν μέχρι. Όπως μας είπατε, θα είναι και μεγάλα τα ποσά. Μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, προσπαθούν όντως να σταθούν δίπλα στους πλειοκτήτες, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή η αγορά θα καλυτερεύσει, ώστε να μπορούν τουλάχιστον να υπάρχει μια εξυπηρέτηση των δανείων. Αν όχι του κεφαλαίου, τουλάχιστον των τόκων. Έτσι, γιατί η τράπεζα. Ξέρουμε ότι τα κέρδη της προέρχονται από τους τόκους και όχι από το κεφάλαιο. Μπορεί να γίνει λοιπόν μια διαπραγμάτευση, να γίνει καθυστέρηση αποπληρωμής του κεφαλαίου, να πληρώνονται μόνο οι τόκοι. Εδώ στη συγκεκριμένη εταιρεία, αν είδατε, η στάση πληρωμών δεν ήταν σε όλο το δάνειο που είχε, σε όλο το κεφάλαιο που είχε δανειστεί ο υπόχρεος. Ουσιαστικά τι είχε κάνει, είχε αποπληρώσει το δάνειό του και έχοντας ένα τελευταίο κομμάτι του κεφαλαίου, το οποίο το λέμε το μπαλούμ που λέμε στον τραπεζικό κλάδο. Ένα κομμάτι του κεφαλαίου το οποίο είχε συμφωνηθεί από την αρχή ότι θα το πληρώνω στο τέλος με τη λήξη του δανείου. Αυτό το κεφάλαιο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Οπότε σημαίνει ότι έχει αποπληρώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου, έχει πληρώσει και τους τόκους, απλά υπάρχει αδυναμία να πληρώσει, συνήθως είναι το 20, από 10 έως 30% του δανειζόμενου ποσού, μες, που το αφήνουν για το να τέλος πληρώσει στη λήξη του δανείου. Αυτό είναι ουσιαστικά που λέει δεν μπορώ να ανταποκριθώ να πληρώσω.
Πολλές τράπεζες συνήθως αυτό το κάνουν το λεγόμενο refinance, οπότε αυτό το κομμάτι το ξαναδίνουν ως μορφή δανεισμού σαν κεφάλαιο από την αρχή. Τους πάνε σε μεγαλύτερα κομμάτια προφανώς για μια αναδιάρθρωση. Ναι, βλέπουμε ότι ακόμη λοιπόν υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ τραπεζών και εταιριών, ώστε αν κάποια στιγμή η αγορά καλυτερεύσει, να μπορούσε αυτό να μπουν σε μια σειρά. Μιας και κλείνοντας, μιας και αναφερθήκατε στην αγορά, μας έχετε πίνει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, πολύ κάτω από τις 1000 μονάδες, που μπορεί να δώσει τη διαφορά φυσικά. Πού βρισκόμαστε, πώς κινούμαστε, 384 μονάδες. Έχουμε κλείσει ένα μήνα σε ρή ανόδου, αν θέλετε, 30 ημέρες. Απλά ο μέσος όρος ανόδου την ημέρα είναι περίπου στις 3,75 μονάδες. Δηλαδή η δυναμική του είναι πολύ χαμηλή. Η ιδιομορφία του δε είναι ότι τα μεγάλα πλοία, τα Capes, 180.000 τόνους και άνω, είναι αυτά που ακόμη υποφέρουν. Ενώ οι τρεις υποδείκτες από κάτω, δηλαδή Panamax, Supramax και Handysize, είναι αυτά που έχουν σημειώσει όλη την άνοδο. Τα Capes ακόμη αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Δεν συζητάμε το να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα, απέχουν μακρά από αυτό. Τα άλλα πλοία σιγά σιγά πλησιάζουν να φτάσουν στο λεγόμενο που λέμε break-even point των λειτουργικών τους εξόδων. Δηλαδή ίσα-ίσα να καλύπτουν ακριβώς τα λειτουργικά τους έξοδα. Κύριε Λογοθέτη, να σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο επίσης. Να σας ευχηθώ.